Έλεγε ότι λίγο πριν τον έβλεπα στην ΕΡΤ στην εκπομπή του Σπύρου Χαριτάτου. Τον ταλαιπωρούμε τώρα σήμερα εδώ τον συνάδελφο και φίλο πάνω απ' όλα τον Σπύρο Φερμεντίτη, για να έχουμε πάντα το σχόλιο του που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως είπαμε, για να αναλύουμε και να φιλτράρουμε την επικαιρότητα. Φίλτατε, σε συναντώ μετά από απουσία ραδιοφωνική πάνω από 2 μήνες. Παραπάνω νομίζω. Παραπάνω νομίζω. Καλό απόγευμα. Από τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα νομίζω. Από τα Χριστούγεννα και ξέρεις, θα λένε στη Λευκάδα τι έγινε και δεν βγαίνει ο Φρεμεντίτης. Για ποιο λόγο, τι συμβαίνει, ξέρεις, πρέπει να υπάρχει παρασκήνιο. Έχουμε τσακωθεί, δεν είναι τίποτα. Ναι. Πρέπει κάπως έτσι να το παίξουμε το παιχνίδι. Φίλτατε, πώς είσαι, τι κάνεις. Καλά, φίλε, καλά, πολύ καλά. Πρέπει να πω ότι χρωστάω μια συζήτηση ξεχωριστή. Σε είδα σήμερα στην εκπομπή του Σπύρου Χαριτάτου. Δώσε μας λίγο, έτσι, πες μας λίγο το λόγο που ήσουν εκεί. Γιατί βεβαίως κάνετε μια πολύ καλή δουλειά στην Equal Society και πρέπει να την προβάλλουμε και εμείς από εδώ. Ναι. Κοίτα να δεις, ήμουν εκεί γιατί η Equal Society, όπως γνωρίζεις, εκτός από το ότι δραστηριοποιούμαστε με διάφορες πρωτοβουλίες που έχουμε αναπτύξει στη Λευκάδα, έχουμε και πανελλαδικά δραστηριότητα και το κυρίαρχο, αν θέλεις, θέμα για εμάς είναι πώς κάποιος μπορεί να έχει μια ίση ευκαιρία πρόσβασης μεταξύ άλλων και στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Και από το 2012, με πολύ έτσι μεγάλο πείσμα από την πλευρά μας και προσπαθώντας να προσπεράσουμε σκοπέλους και δυσκολίες, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, λέγεται «Σπουδάζομαι υποτροφία», και δίνουμε την ευκαιρία σε παιδιά από φτωχές οικογένειες να σπουδάσουν χωρίς να πληρώσει η οικογένεια ένα σέντς, μία δραχμή με τα παλιά νομίσματα της χώρας μας, αλλά ένα σέντς με τα νομίσματα του 2000 και λοιπά, και μετά, για τις σπουδές τους. Άρα μπορεί να μπει σε ένα πανεπιστήμιο και να έχει τις σπουδές του, το μεταπτυχιακό του, το προπτυχιακό του, σε ένα κολέγιο που είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πανεπιστήμιο που μπορεί να είναι στο εξωτερικό και είναι συμβεβλημένο μαζί μας, χωρίς να πληρώσει φράγκο. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και παιδιά από τη Λευκάδα που στο παρελθόν έχουν μπει στη διαδικασία αυτή, διότι το πρόγραμμα, όπως εξήγησα, είναι πανελλαδικό. Ναι. Μέσα σε περίπου 10 μέρες που το έχουμε ανακοινώσει, έχουμε περίπου 450 αιτήσεις. Μιλάμε, είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Φτάνουμε περίπου 5.000 με 5.500 αιτήσεις κάθε χρόνο από όλη την Ελλάδα, σε επαναλαμβάνω. Και είναι για παιδιά, για νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, όχι σε προπτυχιακό επίπεδο για τα δημόσια πανεπιστήμια, το καταλαβαίνει κάποιος αυτό, αυτό γίνεται με πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά στα μεταπτυχιακά προγράμματα τους, που δεν είναι όλα δωρεάν. Και πολλά από αυτά, πολλά εξ αυτών είναι έχουν μια οικονομική επιβάρυνση που μπορεί να φτάνει από 2,5, 3, 5 έως και 12.000 ευρώ. Όλα αυτά τα κόστη είναι καλυμμένα πλήρως. Μέχρι σήμερα 331 παιδιά έχουν μπει στα πανεπιστήμια, από το 2012 μέχρι και σήμερα. Και η αξία των υποτροφιών που έχουμε δώσει και μας αξιώσει ο Θεός να συνεχίσουμε είναι πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο. Και βεβαίως... Αυτά είναι τα στοιχεία που... Αυτά λέγαμε το Σπύρο του Χαριτάτου σήμερα. Έχουμε μιλήσει και εμείς εδώ παρελθοντικά και αυτές είναι μια δουλειά που γίνεται από εσάς και ίσως θα έπρεπε να είναι στην ημερήσια διάταξη και να συζητάμε περισσότερο. Όμως από την άλλη, αντιλαμβάνεσαι, είμαστε σε μια και το γνωρίζεις καλύτερα γιατί το συζητάτε και στην ενημερωτική εκπομπή, είστε ο Open. Είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις και με τον κόσμο να βομβαρδίζεται από μηνύματα καθώς. Δίπλα σου είναι και ένας εν δυνάμει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσουν αυτά τα τρόλ τα οποία συμβαίνουν. Σωστά, εντάξει, ναι. Και ξέρεις... Ναι, θέλω να πω ότι αυτό το οποίο μας παίρνουν τηλέφωνο και πολλοί και μας ρωτάνε από όλους τους χώρους, ποιο είναι το κλίμα, τι ακούς, τι πιστεύεις, γιατί εμείς μέσα από το ρεπορτάζ φανερώνουμε βεβαίως και στοιχειοθετούμε τάσεις και μεταφέρουμε βεβαίως πληροφορίες. Πολύ περισσότερο εγώ δηλαδή μέσα από αυτό το βήμα. Αλλά θέλω λίγο να μου δώσεις έτσι ένα στίγμα, για παράδειγμα. Ένα γενικότερο σχόλιο των αυτοδιοικητικών εκλογών σε αχαρτογράφητα, νομίζω, νερά, αναφορικά με την απλή αναλογική που θα δοκιμαστεί στην πράξη σε 2 μήνες. Κοίτα, τα έχουμε ξαναπεί, τα είχαμε πει πολύ έντονα τότε το Σεπτέμβριο. Θυμάσαι πέρυσι το Σεπτέμβριο που είχαμε παρουσιάσει και τα πρώτα στοιχεία μιας δημοσκόπησης που αφορούσε τη Λευκάδα. Και τα στοιχεία αυτά νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός επιβεβαιώνονται σε ένα μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι τελικώς και την πρωτιά που είχαμε τότε και προς το τέλος δηλαδή του Μαΐου που θα είναι οι εκλογές, νομίζω θα μας δικαιώσουν, έτσι πιστεύω εγώ, δηλαδή και λέω θα μας δικαιώσουν
πιστεύω ότι η ανάλυση που κάναμε και χωρίς να έχουμε πει τίποτα, το, πώς θα το πω, κάτι άσχημο για κανέναν, για κάθε έναν από τους υποψηφίους, τους πιθανούς, νομίζω ότι εκεί θα είναι τα πράγματα. Τώρα, να σου πω λίγα γενικά πράγματα για αυτές τις εκλογές, όπως ναι. πεις και εσύ. Ο κόσμος πράγματι βρίσκεται στα κάγκελα. Και βρίσκεται στα κάγκελα γιατί είναι αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι οι ευρωεκλογές και είναι και οι βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα έρθουν όποτε έρθουν και κατά πάσα πιθανότητα, όπως φαίνεται, δηλαδή το πράγμα δεν θα έρθουν μαζί τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές. Τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε όλοι μέχρι τώρα, ενώ σε αυτά τα μηνύματα που στέλνει η κυβέρνηση. Δηλαδή θα κάνει κράτη τις μηχανές της, θα προσπαθήσει να δει τα θέματα τα αυτοδιοικητικά και των ευρωεκλογών και κάποια στιγμή θα ανακοινώσει και τις βουλευτικές. Αν τύχει και το κάνει μαζί, επιλογή του Πρωθυπουργού είναι να το κάνει μαζί όλες τις εκλογές. Όμως, για να σταθούμε σε αυτά τα δύο που ξέρουμε επίσημα, που είναι οι αυτοδιοικητικές πρώτου και δευτέρου βαθμού, για το Δήμο δηλαδή, για τη γειτονιά του, τα τοπικά συμβούλια μέχρι τα δημοτικά συμβούλια και για τις περιφερειακές εκλογές, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό, ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, έως τις ευρωεκλογές, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, πιο σημαντικό πολλές φορές από τα κράτη, ναι. από τα κράτη-μέλη του καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί που συναποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις οποίες δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα μέχρι τώρα για τις ευρωεκλογές. Δεν έχουμε χαμπαριάσει, δεν έχουμε μυρίσει ως ακροατές, ως αναγνώστες και ως τηλεθεατές οτιδήποτε. Τι λένε τα κόμματα δηλαδή για την Ευρώπη. Λες και δεν μας ενδιαφέρουν, λες και δεν ζούμε εμείς στην Ευρώπη, αλλά έτσι είναι οι Έλληνες. Λοιπόν, νομίζω είναι ότι διεξάγονται σε ένα πολύ θολό τοπίο. Θολό τοπίο γιατί πάντα στην Ελλάδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, όλα τα κόμματα μετατρέπουν τις ευρωεκλογές σε μια δημοσκόπηση για την κυβέρνηση και σε ένα μήνυμα για τα τοπικά δρόμενα. Και κλείνω λέγοντας, είχα χθες τον κύριο Μαυρομάτη, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, λέγοντας ότι λόγω κακής διαχείρισης και λόγω άγνοιας της κεντρικής μηχανής χάνονται δισεκατομμύρια από ευρωπαϊκά πακέτα που δεν μπορούμε και δεν έχουμε τη γνώση να απορροφήσουμε. Δεν ξέρω αν το εστερνίζεις αυτό το πράγμα, απλά το βάζω έτσι σαν σκέψη στην κουβέντα μας. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και είναι μια πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και αρνητικό πάντα. Δηλαδή, από το να απορροφάς χρήματα χωρίς να το αξίζει αυτός ο οποίος τα παίρνει για να τα απορροφήσει, γιατί θα τα πάρει με αδιαφάνεια και αδιαφανώς θα τα χρησιμοποιήσει, προτιμώ να μείνουν εκεί, να λιμνάσουν και να επιστραφούν πίσω στο κουμπαρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέλος πάντων, παρά να υπάρχουν, ξέρεις, οι μικροαπατεώνες ή οι μεγαλοαπατεώνες, οι οποίοι τα λιμάνονται αυτά τα κονδύλια. Θέλω να πω δηλαδή ότι πράγματι μπορεί κάποιος να μιλήσει για καθυστερήσεις σε ευρωπαϊκά έργα, αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί κάποιος να μιλήσει για χρήματα τα οποία δεν απορροφούνται, συμβαίνει σε όλα τα κράτη ευρωπαϊκά. Μην το βάζουμε όμως το θέμα σε πρώτο πλάνο, διότι πολλές φορές σου λέω ότι κάπου είμαστε και τυχεροί, γιατί σε άλλες περιπτώσεις αυτά τα χρήματα πάνε και σε τσέπες επιτηδίων, έτσι. Σωστά. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Βεβαίως. Νομίζω ότι πρέπει όμως να το ζυγίζεις όμως. Δηλαδή, θέλω να πω, πραγματικά έχει σημασία να απορροφούνται χρήματα, να γίνονται υποδομές, να δημιουργούνται έργα για το καλό του πολίτη, του Ευρωπαίου πολίτη, του Έλληνα πολίτη, μια και είμαστε στην Ελλάδα. Και αυτά θα πρέπει να τα βλέπουν πάντα οι κυβερνώντες και αυτοί που τα διαχειρίζονται, είτε είναι περιφέρειες, είτε είναι σε μικρότερο επίπεδο οι δήμοι που τα υλοποιούν, γιατί δεν διαχειρίζονται τα χρήματα αυτά, τα διαχειρίζονται οι περιφέρειες κυρίως και η κρατική μηχανή πιο πάνω στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Θέλω να πω ότι αυτά θα πρέπει να τα δούμε με βαθμό σοβαρότητας και πραγματικά να μην χάνονται κονδύλια, να μην επιστρέφονται κονδύλια πίσω, γιατί τα έχουμε ανάγκες. Χώρα είμαστε μια φτωχή χώρα κατά τα λοιπά και πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Θέλω λίγο. Ξέρεις τώρα, θα ήθελα με τη δημοσιογραφική ιδιότητα, καθώς είμαστε μικρή κοινωνία, υπάρχουν πάρα πολλές υποψηφιότητες που νομίζω ότι και το εκλογικό σύστημα ευνοεί. Και από την άλλη, νομίζω, δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι ο κόσμος έχει κατανοήσει πώς θα ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές, διότι θα ψηφίσει σε εκλογικές αναμετρήσεις, ξεχωριστά το Δήμαρχο, ξεχωριστά τους Δημοτικούς Συμβούλους και βεβαίως επίσης για πρώτη φορά νομίζω μπαίνει και στο Σταυρό και ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης που διοριζόταν από τον Περιφερειάρχη στο προηγούμενο σύστημα, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι πως τα περιγράφεις είναι. Θέλω να σου πω ότι επειδή μιλάμε για αυτοδιοικητικές εκλογές, για μένα, αλλά πιστεύω και για τον κάθε πολίτη, αυτοδιοικητικό σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης. Και
αν θέλεις να είσαι ενεργός πολίτης, αυτό που πρώτα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι ότι δεν πρέπει να δηλώνεις αναρμόδιος μπροστά σε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν έχεις σκεφτεί πόσοι αυτοδιοικητικοί που πρέπει να τους πούμε ότι είναι ενεργοί πολίτες γιατί ασχολούνται με τα κοινά, ταυτόχρονα δηλώνουν και αναρμόδιοι κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Και αυτό δεν συμβαίνει στο μικρό κόσμο της Λευκάδας και δεν συνέβαινε και δεν θα συμβαίνει. Συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ασχολούνται με τα προβλήματά μας, εμφανίζονται σε εμάς ότι είναι ενεργοί και ταυτόχρονα όταν υπάρχει πρόβλημα εμφανίζονται σαν αρμόδιοι. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί στη ζωή σου. Μάλιστα. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει αυτό το πράγμα πρώτα να αλλάξει. Δηλαδή αν θέλεις να είσαι αυτοδιοικητικός, αν θέλεις να είσαι ενεργός πολίτης, θα πρέπει πάντα να είσαι αρμόδιος για όλα και να ασχολείσαι με όλα και να μην πετάς τον μπαλάκι δεξιά και αριστερά. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να σου πω είναι ότι αυτή τη στιγμή τα κόμματα συνεχίζουν να κάνουν μεγάλο κακό στην αυτοδιοίκηση, πατρονάροντας με τις ταμπέλες τους και με τις σημαίες τους σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Και το έχεις πει και εσύ πολλές φορές μέσα από την εκπομπή. Mm-hmm. Το έχουν πει κατά καιρούς και διάφοροι υποψήφοι, το έχουν πει και διάφοροι μη υποψήφοι, οι οποίοι έχουν πει τι, ότι βγαίνουν σχηματισμοί και έχουν μια σημαία ή θέλουν να κολλήσουν σε κάποιον υποψήφιο μια σημαία. Το μεγαλύτερο έγκλημα που συνεχίζουν να κάνουν τα κόμματα στην Ελλάδα είναι να πατρονάρουν τις όποιες εκλογές γίνονται οπουδήποτε. Μαθαίνεις τα σχολεία. Μαθαίνεις τα συνδικάτα. Περίμενε τώρα λίγο εδώ. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου οι υποψήφοι ζητούν τη στήριξη. Δηλαδή θέλω να πω. Αυτά είναι τα λάθη τους. Είναι λάθη. Τραγικά λάθη. Αυτά είναι τραγικά λάθη. Τραγικότατα λάθη. Και θέλω να είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό. Εγώ προσωπικά ούτε οι μεταγραφές μου αρέσουν κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήταν κάτω από. Το είπε νομίζω ο κύριος Δήμαρχος. Ο κύριος Αραβάνης. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο να ξέρεις. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Κώστας Αραβάνης, ότι δηλαδή συντάσσομαι απόλυτα. Δεν μου αρέσει κάποιος να είναι κάτω από μια κομματική σημαία, να βγάζει φωτογραφίες, να είναι υποψήφιος βουλευτής, να είναι στέλεχος πρώτης γραμμής και ξαφνικά να μεταπηδά σε έναν άλλο συνδυασμό. Και μάλιστα να μου το παίζει, λες, είναι ο Σία Μαρία και Παρθένα Μαρία. Και επίσης θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος κάποιος ο οποίος θέλει να δημιουργήσει ένα αυτοδιοικητικό σχήμα να σώνει και καλά να κυνηγάει ένα χρήσμα. Αυτά τα θεωρώ λάθη. Και νομίζω ότι αυτά τα λάθη πληρώνονται πάντα, έτσι. Αυτά τα λάθη τα πληρώνουν. Τα πληρώνουν οι ίδιοι οι οποίοι προσπαθούν να τα κάνουν. Ξέρεις τι, επίσης αυτός ο προβληματισμός ο δικός μου είναι ότι όλα τα επιτελεία, τα κομματικά, τα αυτοδιοικητικά λένε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουμε ανανεώσει το ψηφοδέλτιο και βεβαίως για πρώτη φορά κατεβαίνουν στα αυτοδιοικητικά δρόμενα. Πάντα γίνεται βεβαίως ένα ερωτηματικό. Αυτός ο οποίος μπαίνει σε ένα ψηφοδέλτιο, έτσι όπως είναι ο νόμος όμως, Σπύρο μου, αναγκάζονται και οι υποψήφοι τώρα να παρακαλάνε για να γεμίσει ένα συνδυασμός. Δηλαδή τώρα ξέρουμε ότι πολλοί υποψήφοι λίγες ώρες πριν παρουσιάσουν μέρος του συνδυασμού του, πίεζαν υποψηφίους της λογικής, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα μπες και μάλιστα στο κυκλοφορώ στην πόλη και μου λένε υποψήφοι ότι τι να κάνω τώρα, είχε 4 ώρες που μου έλεγε να μπω. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν ξέρω και πόσο σχετικοί είναι κάποιοι που θα είναι στην επόμενη μέρα. Γιατί έχω την εντύπωση, και αν θες με διορθώνεις, δεν έχουμε δει από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το οποίο φεύγει. Ήταν λίγοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους, 33 αν δεν κάνω λάθος, που ακούσαμε τη φωνή τους, το ηχόχρωμα της φωνής τους. Έχεις απόλυτο δίκιο και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Υπήρξαν πρόσωπα τα οποία δεν τα ακούσαμε ποτέ, όπως και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια και εύχομαι να μην συμβεί σε επόμενα Δημοτικά Συμβούλια. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζονται και τιμώνται από το εκλογικό σώμα, από το φίλο του, το γείτονά του, το συγγενή του, από τον συνάδελφό του στη δουλειά, μπαίνουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακόμα μην βάλουμε και το χνένια, γίνονται και βουλευτές πολλές φορές και δεν τους ξέρουμε. Και δεν τους γνωρίζουμε. Το ξέρεις ότι τώρα είδα χθες με έναν συνάδελφο που κουβεντιάζαμε εκεί στο Open επάνω, κάνοντας ένα πηγαδάκι σχετικά με τους υποψηφίους. Και λέγαμε για έναν υποψήφιο, ας πούμε, ενός μεγάλου κόμματος, τον οποίο τον είδαμε στην τηλεόραση και δεν τον είχαμε ξαναδεί ποτέ. Και λέγαμε, αν από τους 300 της Βουλής υπάρχουν πρόσωπα που τώρα που τελειώνει η θητεία τους, 4 χρόνια μετά, δεν τους γνωρίζεις. Ναι. Καταλαβαίνεις δηλαδή γιατί η παρακμή μιλάμε. Και νομίζω ότι αυτή η παρακμή που πρέπει να σταματήσει στην Ελλάδα, αν θέλει να έχει αποτέλεσμα. Όταν ψηφίζεις τον άλλον, πρέπει να έχει την ευθύνητα και την δύναμη, αν θέλει, να μιλήσει.
Εγώ δεν θέλω να έχω έναν αγοροφοβικό τύπο μέσα στην. Είτε εσύ, είτε η γυναίκα, είτε άντρα, να φοβάται να μιλήσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή μέσα στη Βουλή ή μέσα σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό δεν το θέλω. Θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει προσωπικότητα, να έχει κάποια χαρακτηριστικά επικοινωνία και να μπορεί να μιλάει. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικότερο. Και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει αν η προσωπική του ταυτότητα είναι, ξέρεις, αυτός είναι ΣΥΡΙΖΑ, αυτός είναι ΠΑΣΟΚ, αυτός είναι Νέα Δημοκρατία, αυτός είναι ΚΚΕ. Εμένα με ενδιαφέρει αν είναι χρήσιμος και μπορεί να είναι χρήσιμος. Γιατί ο άχρηστος και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ανεπαρκής, τις περισσότερες φορές είναι αυτός που υποστηρίζουμε επειδή ακριβώς είναι άχρωμος πολιτικά. Το να είσαι άχρωμος πολιτικά δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να είσαι χρωματισμένος ως πολίτης, ως ενεργός πολίτης. Γι' αυτό και σου είπα ότι τουλάχιστον στα αυτοδιοικητικά θα πρέπει να είσαι αυτοδιοικητικός, δηλαδή ενεργός πολίτης, και ενεργός πολίτης σημαίνει να μην δηλώνεις σαν αρμόδιος. Δηλαδή σωστά. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να είσαι μπροστά, φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να συμφωνήσω σε αυτό. Είχαμε μία συζήτηση, το είπα σε ένα σχόλιο μου τις προάλλες και εγώ με ένα δικό μου φίλο που λέγαμε, για παράδειγμα, έχουν όλη την ιδιότητα, βάζουν δίπλα οι υποψήφοι, αλλά θα πρέπει να δούμε και συλλογικά που είναι μπροστά. Διότι θα φέρω ένα παράδειγμα. Πες ότι είμαι εγώ, είσαι εσύ υποψήφιος, φέρω ένα παράδειγμα και παίρνεις εμένα, Παναγιώτης Κουνιάκης, και γράφω δίπλα παράδειγμα επιχειρηματίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, για παράδειγμα, ότι έχω έναν επιχειρηματία στο ψηφοδέλτιο που σημαίνει ότι ξέρει να τρέξει μια εταιρεία ή ένα μαγαζί και είναι πετυχημένος. Ναι. Είμαι πετυχημένος όμως για το ιδιωτικό μου συμφέρον, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχω βγει σημαίνει για κάτι άλλο όμως. Σημαίνει για κάτι άλλο όμως αυτό. Σημαίνει ότι μπορείς, αν είσαι επαγγελματικά επαρκής, να είσαι και επαρκής, δηλαδή να έχεις προϋποθέσεις εκείνες, δηλαδή τι, να είσαι άνθρωπος του προγράμματος, να είσαι άνθρωπος συνεπής, να είσαι άνθρωπος οργανωτικός, δηλαδή δείχνει κάποια χαρακτηριστικά η επαγγελματική σου επιτυχία. Mm-hmm. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, μες στην Ελλάδα του σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι μένουν και μικροεπιχειρηματίες, δηλαδή μένουν και χωρίς την επιχείρησή τους. Δεν σημαίνει ότι είναι κακοί επιχειρηματίες, έτσι. Υπάρχουν πολλά που λέγονται για το επιχειρήν, τέλος πάντων. Γενικοί κανόνες ότι οι πολλές προσπάθειες μπορεί να φέρουν πολλές αποτυχίες και μία προσπάθεια να φέρει επιτυχία. Κάποιος δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι λάθος να έχει κάποιος αποτύχει επαγγελματικά, ας πούμε, ή επιχειρηματικά. Λέω όμως ότι οπωσδήποτε η παρουσία σου μέσα σε ένα επαγγελματικό χώρο υποδηλώνει και την προσωπικότητά σου. Ναι. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, αν βάλεις τον εαυτό σου που είσαι μετρημένος στο ραδιόφωνο, είσαι μετρημένος σαν δημοσιογράφος. Μιλάω τώρα για μας. Ναι, για μας. Κάνεις δουλειά σωστά. Ή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λογιστής και είναι σωστός, είναι κύριος με τη συμπεριφορά του, έχει φροντίσει, ξέρω εγώ, το κοινωνικό σύνολο. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά για να τον υποστηρίξω με την ψήφο μου, ενώ και να είναι μέσα στο δημοτικό ή περιφερειακό ή ακόμα και ένας βουλευτής, τέλος πάντων. Σπυρό. Να είναι μέσα σε ένα όργανο που θα με εκπροσωπήσει. Αυτό αλλά που λες εσύ. Και πάλι, και πάλι θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να μιλάει για μένα. Ακριβώς. Δηλαδή εκπρόσωπός μου σημαίνει να έχει λόγο, να μπορεί να μιλήσει και να μην είναι βουβός. Και μιλάς σε ένα υγιές πολιτικό περιβάλλον αυτό το οποίο λες. Διότι ξέρεις πάρα πολύ καλά, και δεν συμβαίνει μόνο στη Λευκάδα, ότι πάρα πολλοί υποψήφοι, και αν κυκλοφορήσεις στην πόλη το λένε, για να βάλουν διάφορα ονόματα τα οποία μετατρέπονται σε ψήφους, τάζουν διάφορες θέσεις και υπόσχονται σε ένα αίωλο τοπίο, διότι δεν έχουν καταλάβει ακόμα και οι ίδιοι ότι με την απλή αναλογική είναι όλοι στον αέρα και δεν μπορείς να υποσχεθείς κάτι, γιατί δεν ξέρεις με ποιον θα χρειαστεί να συμφωνήσεις και για να συμφωνήσεις τι θα πρέπει να παραχωρήσεις, να πράξεις. Οπότε λοιπόν δυστυχώς, και αυτό πρέπει, το λέω εγώ από αυτό το βήμα, να το στιγματίσουμε, δυστυχώς υπάρχουν υποψήφοι που τάζουν και ακόμα υπάρχουν υποψήφοι που για να αποσπάσουν ψήφους λένε τίποτα δεν θα αλλάξει, παιδιά. Τίποτα. Θα μείνουμε όπως είμαστε για να εξυπηρετήσουμε τα μικροσυμφέροντα. Μιλάω γενικά για να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχουν αυτές οι αγκυλώσεις και νομίζω ότι απευθυνόμενοι σε ένα υγιές τμήμα του πληθυσμού, σε αυτούς που δεν είναι μέσα στα κομματικά στεγανά, σε αυτούς που μας ακούνε και προβληματίζονται και λένε δεν θα πάω να ψηφίσω, που κακώς πρέπει να ψηφίσουν, να βρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Πώς μπορούμε να τα κωδικοποιήσουμε αυτά? Δηλαδή τώρα έχουμε 8-9 υποψηφίους, εντάξει. Δεν είναι πολύ για ένα μικρό τόπο. Δηλαδή, πώς θα το διαχειριστούμε, σκέφτομαι. Κοιτάξτε, είπες πολύ σωστά ότι η βάση στην οποία θα κινηθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι η απλή αναλογική. Ας πούμε λοιπόν ότι η απλή αναλογική είναι η πόρτα
την οποία θα πρέπει να διαβεί οποιοδήποτε προκειμένου να μπει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει όμως αυτή η πόρτα? Αυτή η πόρτα πίσω θα αφήσει πάρα πολλούς υποψηφίους. Δηλαδή, σήμερα θα γίνει μια μάχη μέχρι να πάμε σε εκλογές υποψηφίων δημοτικών, περιφερειακών και άλλων, τέλος πάντων, μάλλον αυτών και τοπικών, αλλά κυρίως σε αυτά τα τρία επίπεδα των συμβούλων. Δεν θα μπουν πολύ μέσα. Θα μπει ο αριθμός στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά από κάθε παράταξη λιγότερη από ό,τι πιστεύαμε τις προηγούμενες φορές. Διότι στον πρώτο γύρο θα κλειδώσει με το ποσοστό που θα πάρει κάθε παράταξη, θα κλειδώσει και ο αριθμός των υποψηφίων. Να. Και τι θα πρέπει να γίνει μετά, στο δεύτερο γύρο, ο πρώτος και ο δεύτερος, δεν θα βγατήσει καταρχάς τους Δημοτικούς Συμβούλους, δεν θα πάρει πριν άντε 10 και παραπάνω. Κατάλαβε, δηλαδή βγάζει 8-9 συμβούλους και παίρνει κι άλλε 10 πώς θα είναι, κληρονομιά, δεν παίρνει. Θα πρέπει λοιπόν να γυρίσεις πίσω, εκεί στην πόρτα, εκεί που είσαι αφήσει τους άλλους συνυποψηφίους σου δημάρχους και θα έχουν μπει και αυτοί μέσα σαν παρατάξεις και να τους ζητήσεις συνεργασία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα δεν βλέπω αυτές τις συγκλήσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιο, και αυτές τις συνεργασίες να είναι όριμες. Και αυτό με προβληματίζει. Διότι κάπου το διάβασα σε κάποιο site, θυμάμαι και σε εσένα το διάβασα, ότι ο ένας λέει θέλει να πάρει το Δήμο. Ο άλλος λέει θέλει να κατακτήσει το Δήμο. Ο άλλος θέλει να τον κερδίσει το Δήμο. Ο άλλος θέλει, δηλαδή, αυτά σου λέω σε δηλώσεις που κάνουν. Θα κερδίσουμε, θα κατακτήσουμε, θα πάρουμε. Λοιπόν, ο Δήμος ούτε κατακτείται, ούτε παίρνεται, ούτε ελάφερο είναι. Ο Δήμος είναι οι πολίτες και η δημοτική περιουσία δεν είναι περιουσιακό στοιχείο κανενός από αυτού που θα κερδίσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν δεν το έχεις στο μυαλό σου όταν μπεις μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο ή Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι ξεκάθαρο ότι έχεις κάνει ένα φάουλ. Και αυτό το φάουλ δεν πρόκειται να σου συγχωρήσει κανένας όταν θα ζητήσει συνεργασία. Γι' αυτό λέω ότι δεν φοβάμαι ότι δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιες όριμες φωνές, τουλάχιστον σε αυτούς τους πρώτους γύρους που να είναι για συνεργασίες κλπ. Μα δεν έχουμε ακούσει και πολλά πράγματα ακόμα. Φίλε, δεν έχουμε ακούσει και πολλά. Θα σου πω, σκέφτονται με το παλιό σύστημα, ναι, που το παλιό σύστημα τους έδινε τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να μεταφέρουν σε εισαγωγικά, ποιος μπορεί άραγε να το κάνει, αλλά ας πούμε ότι να μεταφέρουν οι κομματάρχες τον κόσμο με τα τηλέφωνα δεξιά και αριστερά. Αυτό δεν θα συμβεί τώρα. Ή και αν συμβεί, τα κουκιά είναι μετρημένα. Δηλαδή, οι δημοτικοί σύμβουλοι θα έχουν εκλεγεί στον πρώτο γύρο, θα ξέρεις ότι έχεις 8 ή 9, θα ξέρεις ο άλλος ότι έχει 3, θα ξέρεις ο άλλος ότι έχει 4 και αυτοί είναι. Με κατάλαβες, με αυτούς θα συνεργαστείς. Εάν εσύ δεν βγεις και βγει ο άλλος, πώς θα σου πω, βγεις πρώτος και δεν μπορείς να φτιάξεις εσύ να γίνεις ο δήμαρχος γιατί δεν θα βρεις συνεργασία, μην έχεις πατήσει. Αυτό το πρόβλημα. Παλαιότερα τι κάνανε, δεν τους ενδιαφέρε αυτό, γιατί έπαιρνες με τους πρώτους 8-9 βουλευτές, έπαιρνες και την πρίκα του δεύτερου γύρου άλλους 10. Και έδινες με μια κοσάρα, ας πούμε, σε ένα συμβούλιο των 33 και ήσουν μια χαρά. Δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Θέλω να πω και να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο. Πραγματικά δεν έχουμε ακούσει ακόμα ολοκληρωμένα προγράμματα για σημαντικά ζητήματα του τόπου. Έχουμε μία αφετηρία από τη Δημοτική Αρχή, η οποία έχει κάνει και τους απολογισμούς και γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ένα στίγμα με το οποίο καλείται να κριθεί. Και έχω να πω, ότι και ο Δήμαρχος Λευκάδας και μέσα από τον Πρίσμα αλλά και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει από τους συνυποψηφίους του να μιλήσουν ξεκάθαρα για την επόμενη μέρα και για το πλαίσιο συνεργασίας. Αν δεν γίνεται αυτό, πιστεύεις για ποιο λόγο συμβαίνει, Σπύρο, ή ακόμα δεν γνωρίζει ένας πολιτικός αντίπαλος της Δημοτικής Αρχής τώρα τι να πει ή τι να διαχειριστεί? Λοιπόν, καταρχάς, σου έχω ξαναπεί και άλλη φορά σε άσχετα θέματα που έχουμε μιλήσει ότι η Λευκάδα για μένα είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας. Mm-hmm. Πράγματι, είναι πρόκληση το να διαχειριστείς τα προβλήματα της Λευκάδας, γιατί αν τα καταφέρεις και τα λύσεις και φτιάξεις ένα ωραίο ευλογημένο τόπο στον οποίο τόπο θα ήθελε ο κάθενας να ζει και πολίτες από άλλα μέρη της Ελλάδας θα λένε θέλω να μείνω και να μεταναστεύσω και να μείνω, να γίνω κάτοικος της Λευκάδας, θα είναι η επιτυχία σου. Η Λευκάδα προσφέρεται να το κάνεις αυτό. Είναι πραγματικά, σου λέω, η μικρογραφία της Ελλάδος. Είναι μικρό νησί, έχει πολύ ωραία πράγματα, μπορείς να αναπτύξεις δραστηριότητες και σε τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα και τα πάντα μπορείς να κάνεις αυτό το νησάκι. Όμως, όπως αντιλαμβάνεσαι, μια λέξη κυριαρχεί όταν θες να κάνεις αυτά. Όραμα, έχεις όραμα. Αν έχεις όραμα, μπορείς να κάνεις. Αν δεν έχεις όραμα, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Και επίσης, εκτός από το όραμα, για να υλοποιηθεί κάτι, χρειάζεται και χρόνος. Χρόνο έχεις για να τα κάνεις.
Εγώ θα σου πω μια δυσάρεστη διαπίστωση που έκανα όλα αυτά τα χρόνια που έτσι κατεβαίνω κάτω στη Λευκάδα και βλέπω πράγματα από κοντά και έχω απομυθοποιήσει και πρόσωπα και καταστάσεις. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι ο Σπύρος ο Μαργέλης έχει μια αποδοχή έτσι, από πάρα πολύ κόσμο μέσα στη Λευκάδα, παλιός αυτοδιοικητικός κλπ. Και έχει κάνει πράγματα και τα χρεώνουν τα ωραία πράγματα και του χρόνου και λάθη, αλλά εγώ θα σου μιλήσω και τα ωραία γιατί... Δεν θέλω να χαλάσουμε την εκπομπή, να μείνουμε στα ωραία. Mm-hmm. Αλλά τι έκανε ο Μαργέλης. Ο Μαργέλης είχε χρόνο. Του έδωσε το νησί χρόνο. Του έδωσε δηλαδή και άλλο χρόνο να μείνει σαν δήμαρχος. Αυτό και τον Μαργέλη τον έκανε καλύτερο, γιατί είχε χρόνο και ο ίδιος να εκπαιδεύσει τον εαυτό του και ο ίδιος να εκπαιδεύσει την ομάδα του και ο ίδιος να μπορέσει να πάρει ένα πράγμα, να το πάει πιο πέρα και πιο πέρα και πιο πέρα και να το εξελίξει. Και αυτό έμεινε αποτύπωμα. Άφησε σφραγίδα δηλαδή. Ναι. Λέω το Μαργέλη για να μην. Γιατί ο άνθρωπος ούτε υποψήφιος είναι. Βεβαίως, βεβαίως, ένα παράδειγμα φαίνεις. Ένα δεν, παράδειγμα. Δεν έχω λόγο δηλαδή, να. Ωραία. Σκέψε όμως έναν άλλον τον οποίο τον εκλέγεις μια φορά, mm-hmm. τον πετάς βορρά στα προβλήματα. Και του λες, ρε φίλε, αφού σε πέταξα μέσα στην αρένα και σε εξέδεξα, τώρα θα σου πάρω το κεφάλι. Και θα κάνω όπως είναι ακριβώς οι ρωμαϊκές αρένες, θα κάνω και το νεύμα της ξέρεις. Να σου πάρω το, να σου καρφώσω το σπαθί στην καρδιά. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι το δυσάρεστο κομμάτι της Λευκάδας. Θέλεις να είσαι έτοιμος και ως ψηφοφόρος και ως αυτοδιοικητικός, τέλος πάντων να σε βάλει κάποιο μπροστά και να βγεις. Πρέπει να ζητήσεις χρόνο και πρέπει να δίνεις και χρόνο σαν ψηφοφόρος. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αν για παράδειγμα καταφέρει ο σημερινός δήμαρχος να κερδίσει χρόνο, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει κάπως παραπάνω την Λευκάδα. Εάν μπει ένας άλλος δήμαρχος, μέσα σε 5 χρόνια πάλι και αυτός δεν προλάβει να κάνει πράγματα. Πάλι θα αφήσει δηλαδή το ποτήρι μισό. Είτε μισογεμάτο όταν το βλέπεις, είτε μισό άδειο, θα είναι μισό το ποτήρι. Θέλω να σου πω, χρειάζεται χρόνο για να οριμάσουν και να γίνουν πράγματα. Εγώ θα σου αναφέρω ένα πρόσωπο. Θέλω να σου αναφέρω ένα πρόσωπο. Εμένα φίλος μου, και το λέω δημόσια γιατί όταν έχω κάποιον φίλο του θέλω να το λέω δημόσια. Είναι ο Κώστας ο Σέρβος, που είναι αντιδήμαρχος στα θέματα τα τεχνικά και στα θέματα με την ίδρυυση. Αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε πολίτη, στην πλειοψηφία τους οι πολίτες, θα σου πούνε ότι ο Σέρβος δουλεύει. Ο Σέρβος δουλεύει. Ο Σέρβος είναι από το πήγε όμως, θα σου το πει και ο ίδιος. Αν μιλήσεις μαζί του και δημόσια και ιδιωτικά, θα σου πει ότι δεν ήξερα. Ναι. Γιατί πώς να ξέρει. Εκτός τώρα, να σε βάλει σε ένα δώρα κάποιος αύριο να εκλεγείς και να σε βάλει για τα νερά. Τι θα κάνεις. Ναι. Τι θα κάνεις. Τώρα τον Σέρβο τον πετάς έξω, αν δεν εκλεγεί. Και τι θα βάλεις. Θα βρεις τον κουνιάκι για να μάθει ο κουνιάκι πάνω στο κεφάλι του. Πάνω στο κεφάλι τον δικό σου. Θα βάλεις τον Φρεμεντή την άλλη θέση του Σέρβου. Πώς το βλέπεις δηλαδή σαν τοπική κοινωνία. Θέλεις δηλαδή να πειραματίζεις σαν τον εαυτό σου. Κάντο. Κάντο. Να είσαι ειλικρινής όμως. Δεν θα έχεις νερό. Δεν θα έχεις νερό, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Σωστά. Ποιος θα σου φέρει το νερό. Θα σου βάλει σωλήνες κάποιος άλλος που δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν τώρα. Μέχρι να μάθει ο καθένας τα προβλήματα. Φίλε, μέχρι να μάθει ο καθένας τα προβλήματα δεν θα λυθούν ποτέ. Γι' αυτό δεν λύνουν τα προβλήματα. Σπύρο, γιατί δεν προλαβαίνεις να μάθεις. Τώρα νομίζω ότι μπήκαμε στην ουσία της συζήτησης. Διότι συζητάμε και θα φέρω λοιπόν εγώ ένα παράδειγμα, γιατί μιλάμε και εδώ με άλλους ανθρώπους που αναλύουμε την επικαιρότητα, δημοσιογράφους, αναλυτές. Λέμε λοιπόν, όλοι λένε, υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ στη Λευκάδα, έτσι δεν είναι? Υπάρχει. Ναι. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Με τα σκουπίδια, γιατί δεν είναι τα σκουπίδια. Θα σου πω, γιατί, όλοι, θα σου πω για τα σκουπίδια. Όλους τους υποψηφίους να βάζουν τα σκουπίδια. Ωραία, τα σκουπίδια. Θέλω να σου πω. Θέλω να, τα σκουπίδια δεν θα λυθούν ποτέ. Θέλω να σου πω ότι με τα σκουπίδια. Γιατί δεν είναι, επειδή γιατί έχει δρομολογηθεί μια λύση, νομίζω, που έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία γι' αυτό. Αλλά θέλω να σου πω. Έχουμε λοιπόν τον Δήμαρχο απέναντι, τον είχα και ρωτάω. Δήμαρχε, πες μας κάτι. Λένε όλοι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να βρούμε χώρους πάρκινγκ. Να σας απαντήσω, μου λέει. Εμείς αυτή τη στιγμή, επειδή μνημονεύεται το οικόπεδο πίσω από τον ΟΤΕ, είναι ιδιωτικό. Δεν μπορούμε καν να κάνουμε καμία παρέμβαση. Οι εκτάσεις απέναντι από το διοικητήριο δεν ανήκουν σε εμάς, ανήκουν στο δημόσιο, τις διεκδικούμε, αλλά δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει? Και θέλω λοιπόν εγώ τώρα να ρωτήσω, σαν πολίτης, άσε, λέει ο Δήμαρχος το δικό του το ποίημα και μείνει εκεί. Αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θέλω να ακούσω από τους άλλους συνυποψήφιους να μας πούν τι θα κάνουν για παράδειγμα σε αυτό. Καταλαβες? Γιατί ο Δήμαρχος λέει τα δεδομένα θα κρυθεί. Λέει, παιδιά, δεν μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή, περπατάει ο κόσμος και λέει, γιατί εκεί έξω από το διοικητήριο δεν τα κάνουν. Υπόγειο πάρκινγκ που έχει ακουστεί. Μα δεν μπορείς, δεν είναι δικό σου. Εκεί λοιπόν. Εγώ θα σου απαντήσω λοιπόν. Θα σου απαντήσω τι έχω ακούσει ακόμα να προσθέσω. Γιατί είπες για ένα οικόπεδο που δεν μπορείς, εκεί που δεν μπορείς, εκεί που δεν μπορείς. Εμένα έρθει και ένας φίλος μου τώρα προσθέσουμε να κάτω.
Ένας πολίτης, ούτε αρετός είναι τίποτα, πολίτης, ο οποίος μου είπε, ρε φίλε Σπύρο, μου λέει, η λύση υπάρχει. Λέω τι, θα πάμε και θα βαζώσουμε την Δεινοθάλασσα και θα φτιάξουμε, μου λέει, ένα ωραίο πράγμα εδώ μπροστά, με πάρκινγκ, με κάποια δέντρα που θα φτιάξουμε μέσα και θα αφήσουμε τη μισή Δεινοθάλασσα ανοιχτή. Ο καθένας μπορεί να σου πει ό,τι θέλει. Εκεί καταλήγω. Ναι. Ο καθένας μπορεί να σου πει ό,τι θέλει. Ακόμα και αυτό για μένα άσχημο μέτρο να βαζώσει τη Δεινοθάλασσα. Αλλά ο καθένας μπορεί να σου πει ό,τι θέλει. Ο καθένας μπορεί να σου πει ό,τι θέλει. Το ζήτημα είναι, προλαβαίνεις να κάνεις αυτά? Προλαβαίνεις να κάτσεις, να φτιάξεις, να τα βάλεις με την κτηματική του δημοσίου, που σήμερα ξέρουμε τι σημαίνει κτηματική του δημοσίου, το κατάλαβα όλη η Ελλάδα, τι σημαίνει? Βεβαίως. Να έχουν περάσει στο δημόσιο και στο ΤΑΙΠΕΝ αυτά τα κτήματα. Και αυτή η χώρα, το κατάλαβες, Παναγιώτη μου? Κατάλαβες τι σημαίνει να σου λέει κάποιος ότι εγώ θα σου φτιάξω πάρκινγκ πού? Κατάλαβε τι σημαίνει να σου λέει κάποιο, εγώ θα σου κάψω και θα σου βάλω σωλήνε σύνδεξη στη στιγμή που από τα δημόσια επενδύσει τα χρήματα είναι περιορισμένα για τη Λευκάδα? Καταλαβαίνει τι σημαίνει να σου υπόσχεται κάποιο ότι θα κατεβάσει τον ουρανό μετάστρα και θα στον δώσει? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Ναι. Θέλει χρόνο. Και σου επανέλαβα και είμαι πολύ σαφή αυτό και το λέω δημόσια. Μάλιστα. Για μένα ο Σπύρος Μαριέλης ήταν πετυχημένος γιατί είχε χρόνο. Εάν μπορείς να τον τηρηθείς τι σημαίνει αυτό, έχει καταλώσει. Εγώ νομίζω καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Και το λέω δημόσια. Ναι. Δεν πιστεύω στις μαγικές λύσεις, πιστεύω στο χρόνο. Πρέπει να έχω χρόνο για να δουλέψω και να κάνω κάποια πράγματα. Από τη μία μέρα στην άλλη μην με κρίνεις. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις τώρα που θα μπορώ πάντα με σένα να μιλάω ώρες, αλλά πρέπει να κλείσω γιατί έχω και δύο break που χρωστάω. Νομίζω ότι αυτοί οι προβληματισμοί είναι χρήσιμοι και οφείλουμε εμείς που καταγράφουμε την επικαιρότητα να οδηγούμε ίσως τους φίλους που μας ακούνε, καθώς όπως είπαμε θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε με βάση το ποιος από τους υποψήφιους θα πει πράγματα που πιστεύουμε ότι είναι ρεαλιστικά ή θα μας αλλάξουν τον τόπο. Εμείς λοιπόν θέτουμε τη ζωή. Θέτουμε αυτούς τους προβληματισμούς γιατί αυτό που λέει η Δημοτική Αρχή είναι εμένα θα με κρίνετε, εμένα ο κ. Περδικάρης μου είπε ότι εμείς έχουμε ένα θετικό πρόσημο προχθές, ένα θετικό πρόσημο έργων, όχι μόνο στην ίδρευση και στα σκουπίδια, αλλά και στις κοινωνικές δομές. Στον πολιτισμό έχει γίνει μια δουλειά που συνεχίστηκε από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και θέλουμε να κριθούμε συνολικά. Είναι ένα αφήγημα. Αυτό που μου είπε ο Γιώργος Γαβρίλης που τον είχα προχθές. Μου είπε, θέλω να μου πει κάποιος για ποιο λόγο από τη στιγμή που η αντιπολίτευση λέει ότι είναι διαχειριστής η Λαϊκή Συσπήρωση, καλός ο Δρακονταϊδής, να μην τον ξαναψηφίσω, γιατί τι καλύτερο θα μου προσφέρει ο άλλος. Δηλαδή, ας μου πει κάποιος τι καλύτερο θα κάνει για να μην ψηφίσω ίσως ένα διαχειριστή. Βάζοντας βεβαίως άλλα ζητήματα της ανάπτυξης, του τουριστικού προϊόντος και της στόχευσης, του τι θα συμβεί στη Λευκάδα. Όλοι αυτοί οι άξονες και όλα αυτά τα μείζωνα θέματα που υπάρχουν, όπως οι υδρογονάνθρακες, ένα θέμα τώρα που ανεβαίνει στην ατζέντα και άλλα πολλά. Φίλε μου, εγώ Παναγιώτη μου θέλω να σου πω το εξής. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσει ο κόσμος και ποιο θα επιλέξει ως δήμαρχο. Εγώ σου λέω, όποιον και αν επιλέξει, να είσαι εδώ και να το θυμάσαι, χρόνο θα χρειαστεί. Όποιος είναι σήμερα, χρόνο θέλει. Και όπως ήταν χθες, χρόνο ήθελε. Θέλω να σου πω ξεκάθαρα και πολύ ειλικρινώς ότι ο χρόνος δίνει αποτέλεσμα. Τίποτα, δεν είναι σαν το ψωμί. Έλα να το ζυμώσουμε μαζί. Άμα δεν το σκεπάσουν όπως κάνουν οι παλιές γιαγιάδες, σκεπάς το ψωμάκι να το αφήσεις να φουσκώσει, όσο και να το ρίξεις γρήγορα στο φούρνο, δεν φουσκώνει το ψωμάκι, δεν γίνεται, δεν οριμάζει. Κατάλαβες, είναι το κρασί. Όσο και να το φτιάξουμε τον Αύγουστο, σε 10 μέρες δεν μπορούμε να το πιούμε. Πρέπει να το αφήσει να ζυμωθεί. Άσε λοιπόν. Και βεβαίως. Πιστεύω ότι κανείς από όλους αυτούς που διεκδικούν αυτοδιοικητικά και θέλουν να κερδίσουν και να μπουν και να μας αλλάξουν τη ζωή, δεν νομίζω ότι είναι και επαγγελματίες του ίδιου. Δηλαδή, ο καθένας κάπου, όπως είπες και εσύ σωστά, κάποιος είναι επιχειρηματίας, κάποιος είναι εδάφικαλος, κάποιος είναι συνταξιούχος, κάποιος ήταν αγρότης. Τι σημαίνει? Είχε εκπαιδευτεί κάποιος στη σχολή του London School of Economics ως αυτοδιοικητικός και δεν το ξέρω? Νομίζω κανένας. Άρα λοιπόν, πολίτες αναμεταξύ μας είμαστε όλοι μας. Από εμάς ουσιαστικά αλλιεύουμε τους καλύτερους για να τους βάλουμε μέσα στα δημοτικά, περιφερειακά ή δεν ξέρω ποια συμβούλια. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να είναι καθαροί και τίμοι, να μας πάνε να λέμε παραπέρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Φίλε Σπύρο, να σε ευχαριστήσω. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να ανοίγουμε τέτοιους κύκλους συζήτησης. Πάντα είναι φιλόξενο εδώ η άποψή σου και πάντα νομίζω μας βοηθάει. Το σημαντικότερο, φίλε, είναι
να βοηθήσουμε το νησάκι μας να πάει ένα βήμα καλύτερο. Αυτό. Και για τις ζωές τις δικές μας και για τις ζωές των παιδιών και για τις ζωές των ανθρώπων που θα έρθουν μετά. Οι επόμενες γενιές έχει το σημασία. Να μην καταστρέψουμε το νησάκι μας και να μην αφήσουμε ένα παράδεισο να γίνει. Μην πω τώρα καμιά λέξη βαριά, αλλά να τουλάχιστον να μην τον εξαχθιώσουμε. Και τις εικόνες αυτές να τις κρατήσουμε και να τις διατηρήσουμε. Και την παράδοσή μας και όλα μας. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Σε ευχαριστώ πολύ που τις μοιράζεσαι μαζί μας. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση, γιατί ξέρω ότι έχεις δύσκολη μέρα από το Χάραγο. Καλό βράδυ.